Χωρίς τον Άκη Τσοχαντζόπουλο και τη Βίκη Σταμάτη, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τις προμήθειες των οπλικών συστημάτων και για τη διακίνηση μαύρου χρήματος. Περισσότερα από τον Παναγιώτη Στάθη. Ελένη, απόντων του Άκη Τσοχαντζόπουλου και τη συζύγου του Βίκη Σταμάτη ξεκίνησε η ένατη μέρα ακροαματικής διαδικασίας. Ο πρώην Υπουργός, όπως είναι γνωστό, δήλωσε ότι αποχωρεί διαμαρτυρόμενος για το γεγονός ότι δεν κλήθηκε σε εξέταση μάρτυρο ο πρώην Υπουργός Κώστας Σιμίτης και τα τότε μέλη του ΚΙΣΕΑ, μάλλον για την προμήθεια των εξοπλιστικών. Η διαδικασία πάντως είχε ενστάσεις από την πλευρά της υπεράσπισης για την εξέταση του εφαριακού Παναγιώτη Βλάχου, ο οποίος είχε ρόλο συμβούλου του ανακριτή στάδια διερεύνησης της υπόθεσης. Να σου πω ότι το αίτημα από την πλευρά για την εξαίρεση από την υπεράσπιση απορρίφθηκε και προκλήθηκε και ένταση μάλιστα στο δικαστήριο, καθώς η υπεράσπιση του Χατζόπουλου είπε χαρακτηριστικά πως ουσιαστικά δημιουργούνται υπόνοιες για το δικαστήριο από την στάση του και από την επιμονή του να απορρίπτει όλες τις ενστάσεις των κατηγορουμένων. Από εκεί και πέρα, Παναγιώτη, μέχρι το τέλος της διαδικασίας ο Άκης Τσοχαντζόπουλος θα παραμένει εκτός από όν. Ο κ. Τσοχαντζόπουλος έχει δηλώσει ότι αποχωρεί διαμαρτυρόμενος μέχρι η υπόθεση να μπει στην ουσία. Υπονοώντας προφανώς ότι μπορεί να επανέλθει σε περίπτωση που κληθούν τα μέλη του ΚΙΣΕΑ. Να σου πω ότι χθες το ΣΤΑΡ αποκάλυψε ένα έγγραφο, επίσημο έγγραφο της ρωσικής κυβέρνησης προς τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σιμίτη, στο οποίο τον ενημέρωνε για την ευόδοση της συνεργασίας και το γεγονός ότι αγοράστηκαν τα οπλικά συστήματα Τόρμι-1 από τη Ρωσία, γεγονός που κατά την υπεράσπιση ενδεχομένως να αποτελέσει ένα χαρτί με το οποίο θα ισχυροποιεί την άποψή της ότι πρέπει να κληθεί ο πρώην Πρωθυπουργός σε εξέταση μάρτυρα. Από εκεί και πέρα, εντύπωση σήμερα προκάλεσε στο δικαστήριο η κατάθεση του μάρτυρα του κυρίου Βλάχου, ο οποίος περιέγραψε ένα ποσό περίπου 30 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υποστηρίζει ότι διακινήθηκε ως μαύρο χρήμα για την υπόθεση των Τόρμι-1 και την προμήθεια των υποβρυχίων από την γερμανική Φέροστα. Παναγιώτη Στάθη, ευχαριστώ.